Χρήστος, αντιπρόεδρος του ΟΔΟΣΟΥ του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφέρειας Αλίας. Σαφέστατα καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι αρμοδιότητες αυτές που εκτελούνται από τις υπηρεσίες και της περιφέρειας αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης είναι πολύ σημαντικές. Και ένα πράγμα έχουμε να τονίσουμε, ένα είναι το ζήτημα, ότι εμείς θα είμαστε απέναντι σε κάθε πολιτική η οποία θα προσπαθήσει να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και εμείς ζητάμε όλη η τοπική κοινωνία να μας στηρίξει. Αν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα στην περιφέρεια της Αλίας, θα ακολουθήσει και το υπόλοιπο κομμάτι της Ελλάδος. Και αυτές οι στρατηγικές γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν αναπτυχθεί εδώ και καιρό. Και όπου έχουν εφαρμοστεί, ειδικά για το νερό, κοστίζουν περισσότερο και για τους πολίτες, για τους αγρότες και για τον κάθε επαγγελματία. Από εκεί και πέρα, κλείνοντας, θέλω να πω το εξής: ότι και οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες σήμερα, θα πρέπει να έχουν το εξής δικαίωμα: να μετακινηθούν στον φορέα τον καινούριο. Οικειοθελώς. Και ο φορέας ο καινούριος για μας δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση μια ανώνυμη εταιρεία, μια ΑΕ. Θα μπορεί να είναι, όπως το ανέφερε και ο πρόεδρος, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή αυτό που θα επιθυμούσαμε καλύτερα θα ήταν να διαχειρίζεται και να είναι ένα κομμάτι του οργανογράμματος της περιφέρειας Αλίας με μια απόλυτη διαχείριση των υδάτων. Σας ευχαριστώ.